Με τη Ράνια έχουμε ξεκινήσει να φτιάξουμε ένα περιοδικό για την Άνδρο. Ένα περιοδικό που θα βγαίνει κάθε χρόνο, θα είναι μεγάλο και θα είναι γεμάτο από εικόνες της Άνδρου. Ο στόχος μας είναι να το κάνουμε για το καλό του νησιού, για να δούνε κόσμος που δεν είναι από εδώ, την Άνδρο όπως είναι πραγματικά, να δούνε πράγματα που δεν ξέρουνε, να ανοίξουμε τα μάτια και στους ντόπιους ανθρώπους για το πώς πρέπει να μπουν και αυτοί ενεργά στον τουρισμό το σημερινό, γιατί έχουμε τόσα πράγματα στην Άνδρο που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, που πιστεύω ότι είναι αναξιοποίητα. Και ελπίζουμε ότι με αυτό το περιοδικό θα βοηθήσουμε το νησί προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε μια ομάδα εθελοντών. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό, ιστορικούς, ανθρώπους που έχουν κάνει έργο για την Άνδρο και όλοι προθυμοποιήθηκαν να μας βοηθήσουν γράφοντας κάτι, ένα άρθρο, άλλος μας δίνει πληροφορίες. Έχουμε γυρίσει χωριά και εστιατόρια μικρά, καφενεία, παίρνουμε φωτογραφίες και θα βάλουμε μέσα ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Αλλά βέβαια στο πρώτο τεύχος δεν μπορούμε να περιλάβουμε τα πάντα. Και έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε να δείξουμε στο πρώτο τεύχος τα χωριά του Κορθίου, τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εκεί. Θα έχουμε μέσα για τα νερά της Άνδρου, θα έχουμε κάποια εκκλησία, θα βάλουμε λίγο απ' όλα, λίγο από πολιτισμό, λίγο από ιστορία και θα περιλαμβάνει ό,τι καλύτερο έχει η Άνδρος, τα μουσεία μας και τους ανθρώπους βασικά, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουμε υλικό πάρα πολύ και πιστεύω ότι πρέπει να βγει προς τα έξω, διότι υπάρχουν νησιά που δεν έχουν τίποτα και έχουν ακουστεί πάρα πολύ και η Άνδρος που έχει τα πάντα και πάρα πολλά πράγματα έχει μείνει λίγο πίσω. Οπότε θα προσπαθήσουμε και ο στόχος μας είναι να βγει η πρώτη έκδοση αρχές Ιουλίου. Έχουμε λίγο αργήσει φέτος, αλλά αρχίσαμε αργά. Και θα προσπαθήσουμε αυτό το έντυπο, το οποίο θα διανύμεται δωρεάν, να φτάσει σε όλα τα πρακτορία, σε όλα τα βαπόρια που πάνε στις Κυκλάδες, σε βιβλιοπολία, σε χώρους πολιτιστικούς, και στην Αθήνα και στη Ραφίνα και βέβαια και στα άλλα νησιά. Θα είναι μεγάλο, θα είναι γύρω στις 168 σελίδες. Και μας έχει δηλαδή εντυπωσιάσει πόσο οι άνθρωποι το έχουν αγκαλιάσει και πάρα πολλοί θέλουν να βοηθήσουν και να βάλουν και διαφημίσεις, γιατί αυτό από τις διαφημίσεις των ανθρώπων και τις χορηγίες θα γίνει, διότι κοστίζει κάπως. Αλλά πιστεύω ότι προχωράμε καλά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και βασιζόμαστε στην υποστήριξη όλων και ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα να είναι καλά. Λοιπόν, εγώ θα σας πω όλα αυτά που είπε η Λία, τα είπε. Εύανδρος το περιοδικό μας, αυτό είναι το leaflet. Βάσει αυτού δείξαμε την ταυτότητά μας, τα θέλω μας για αυτό το περιοδικό και τις διαφημίσεις που θέλουμε για να μπορέσουμε να στηριχτούμε, γιατί νομίζω αυτό που είπε η Λία είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν γίνεται. Αν κανείς δεν έχει μια οικονομική βάση να πατήσει επάνω, δεν μπορεί να βγει, γιατί όλα έχουν ένα κόστος. Εκείνο που εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι, ξανά να πω καταρχήν, ότι είναι η φύση, η ομορφιά και κυρίως οι άνθρωποι της Άνδρου. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω καταλάβει κάτι, ότι στην Ελλάδα με την κρίση, με αφορμή μάλλον την κρίση, κάτι γίνεται, κάτι βράζει. Είναι σαν να υπάρχει ένα μεγάλο δοχείο που από κάτω να έχει μια φωτιά που δεν τη βλέπουμε και να αρχίσει να ακούς έτσι ένα σαν συρριγμό, ένα κάτι, ένα
αν αφουγκραστείς αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Η Άνδρος λοιπόν είναι ένα νησί αυτάρκες, ένα νησί το οποίο μπορεί να δώσει δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να έρθουν να δουλέψουν, να δημιουργήσουν, να παράξουν από προϊόντα μέχρι πολιτισμό, και αυτή τη στιγμή η Άνδρος ξαναγεννιέται. Μετά το μεγαλείο που βίωσε μέσα από την ναυτιλία, και ήταν μία περίοδος που η Άνδρος μαζί βίωσε το μεγαλείο της ναυτιλίας, γιατί ξεκίναγε από τη χώρα, κατέβαινε, διακλαδιζότανε και πήγαινε παντού. Έπιανε όλη την Άνδρο αυτό το πράγμα. Έδινε δουλειές, οι άνθρωποι ανεβαίνανε. Το ίδιο μπορεί να γίνει σήμερα και με την ναυτιλία και με ένα σωρό άλλους πιο μικρούς τρόπους. Εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε να κάνουμε. Η Άνδρος μαζί. Ο ένας θα δώσει το χέρι του στον άλλο, όπως κάναμε εμείς με τη Λία και μας πέτυχε στα αστικά σπίτια. Γιατί έτσι ξεκινήσαμε, έτσι δουλέψαμε. Σχεδόν δεν γνωριζόμαστε καλά-καλά. Εγώ δεν είμαι Ανδριώτησα, είμαι ξένη. Αλλά είναι πιο πολύ Ανδριώτησα. Αλλά ναι. Από πολλούς άλλους. Και τελικά αυτή, μέσα από τη συνεργασία γεννήθηκε η εμπιστοσύνη, και μέσα από την εμπιστοσύνη παράχθηκε ένα έργο το οποίο είναι αξιόλογο, θα έλεγα, να μην κάνω και την πολύ ταπεινή. Ένα έργο αξιόλογο. Λοιπόν, πάμε να το επαναλάβουμε. Και αυτή τη φορά θα είναι για όλη την Άνδρο, και αυτή τη φορά θα είναι η Άνδρος μαζί. Όλοι οι Άνδρος είναι ένα νησί και πρέπει όλοι να βάλουμε τις δυνάμεις μας για να την αναδείξουμε. Εγώ έχω αγωνία αν θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε, πάρα θα προλάβουμε. Πολλά και αυτά που έχουμε. Το πολύ πολύ. Ή θα μετακομίσει σπίτι μου, ή θα μετακομίσω σπίτι σου, θα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.